βγαίνει από τη σχολή προπονητών προπονητής βόλεϊ, ο άλλος βγαίνει σε εκπαιδευτής και ο απόφυτος των ΤΕΦΑ να μείνει στην απέξω. Ο πραγματικός επιστήμονας, ο οποίος σπουδάζει 4 χρόνια, μένει άνεργος. Το νομοσχέδιο σας είναι μια απάτη, όχι άλλα βάρη, στο φίτι το διπλάτη. Κούλια πλεγάκι, ακούστε το καλά, αυτό το νομοσχέδιο θα πέσει στη φωτιά. Στη σημερινή σας κινητοποίηση βρισκόμαστε φοιτητές από όλη την Αθήνα. Τον αγώνα σας στηρίζουν με αποφάσεις τους δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι από όλη τη χώρα. Δεν είστε μόνοι σας. Μπορείτε να πάτε τον αγώνα σας μέχρι τέρμα, να πετύχετε αυτό που πραγματικά σας αξίζει, να πετύχετε να έχετε πτυχία με αξία και αύριο δουλειά με δικαιώματα. Κούλια φαινάκι, ακούστε το καλά, αυτό το νομοσχέδιο θα πέσει στη φωτιά. Θα περάσει! Πότε! 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 Δεν θα περάσει! Δεν θα περάσει! Δεν θα περάσει! Δεν θα περάσει! Αυτό που προσπαθείτε σήμερα να πετύχετε, το να αποσυρθεί δηλαδή το νομοσχέδιο, έχει ξαναγίνει. Το 2017 με κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ είχε έρθει ακριβώς το ίδιο νομοσχέδιο με άλλο όνομα και τότε με τεράστιες κινητοποιήσεις, πορείες και καταλήψεις φοιτητών από όλη την Ελλάδα το νομοσχέδιο πάρθηκε πίσω. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και τώρα. Είμαστε στο πλάι σας, έχετε δύναμη, μπορείτε να τα καταφέρετε. Ήδη φαίνεται ότι το Υπουργείο πιέζεται. Την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι και η Σύνοδος των Αντιπριτάνεων που έγινε, εξέφρασε ενστάσεις απέναντι στο νομοσχέδιο. Σύλλογοι ΔΕΠ από όλη την Ελλάδα είναι στο πλάι σας. Μπορείτε, συνεχίστε τον αγώνα σας, μπορείτε να τα καταφέρετε. Θα περάσει! Πότε!